μέρος της Επιτροπής των Πλημμυροπαθών εδώ των Εργατικών Κατοικιών της Γιάννου. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, γιατί οι 930 οικογένειες που μένουν εδώ στις εργατικές κατοικίες, 8 μήνες μετά από την καταστροφική πλημμύρα, είμαστε οργισμένοι, γιατί μας εγκατέλειψαν στην κυριολεξία και μας έπνιξαν και μας εγκατέλειψαν φυσικά και στα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η πλημμύρα, απροστάτευτους. Και με τον κίνδυνο φυσικά μιας νέας πλημμύρας, γιατί θυμάμαι ότι τότε που πλημμυρίσαμε είχαμε ήλιο, όπως και τώρα. Η αποζημίωσή μας, η αποκατάστασή μας, η προστασία μας γενικότερα από τις πλημμύρες, από τις φωτιές, από τους σεισμούς, θεωρούνται κόστος το οποίο λένε δεν μπορούν να το επιμεριστούν οι κυβερνήσεις, για να μην λείψει προφανώς ούτε ένα ευρώ από τα δισεκατομμύρια που μοιράζουν στο μεγάλο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους, από τα δισεκατομμύρια που δαπανούν κάθε χρόνο ως συνδρομή στο ΝΑΤΟ για τους πολεμικούς σχεδιασμούς, που στέλνουν χρήματα και όπλα στο Ζελένσκι, αντίστοιχα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για τα συμφέροντα προφανώς των εφοπλιστών. Των πλημμυροπαθών τα συμφέροντα δεν τους νοιάζουν. Την ίδια ώρα συνθλίβουν τις ζωές μας με την τεράστια ακρίβεια, με τους εξευτελιστικούς μισθούς αλλά και τις συντάξεις, τη φορολογία, την εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση της υγείας και της παιδείας. Δεν αποζημιωθήκαμε πλήρως. Πήραμε τα μισά λεφτά από αυτά που είπαμε, τα 6-600 που λέγανε. Συν της άλλης, έχασα την αδελφή μου, η οποία είχε μολυνθεί από μύκητες που είχαν δημιουργηθεί από το νεράκι, από τα νεράκια, από τα λεσπόνερα που είχε μέσα στο σπίτι. Έλεος. Και καμία βοήθεια και τίποτα απολύτως. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να υποστούμε όλα αυτά. Νοσοκομεία, γιατροί κλπ. Κλπ. Γιατί το ήθελε ο αγοραστός. Όχι, μπα. Έλεος. Θέλουμε τη ζωή μας πίσω. Θέλουμε τα σπίτια μας πίσω. Τι άλλο να σας πω. Όλα αυτά που βλέπεις είναι όλα καταστραμμένα το σπίτι. Χρήματα του κράτους που είναι ο Μητσοτάκης που μας έταξε. Ναι. Ότι θα μας δώσει, θα μας βοηθήσει, θα είναι δίπλα μας. Ούτε λεφτά μας έδωσαν για να τα φτιάξουν. Πώς θα τα φτιάξω εγώ με τα 6-600 αυτά. Να περάσω τι, ντουλάπες, ντουλάπια, έπιπλα, όλα αυτά ο κόσμος μας τα έφερε. Πού μένετε τώρα? Τώρα φιλοξενόμενοι είμαι, μια στο γιο μου, μια στην αδελφή μου, μια που δώσει, μια φίλη, δεν έχω. 8 μήνες. 8 μήνες. Μέχρι πού ήταν το νερό, για δείξε μας. Το νερό ήταν μέχρι εδώ πάνω, εδώ. Μάλιστα. Μέχρι εδώ, φαίνεται εξάλλου ότι ήταν όλο εκεί. Και στο σαλό, ενώ φαίνεται όλα αυτά, ήταν όλα. Χρήματα για να καταφέρεις να ζήσεις θα έχεις, δηλαδή για να καταφέρεις να τελειώσεις το σπίτι. Από πού να τα καταφέρω, μόνοι μου ζω, με το ΚΕΑ ζω, περίμενα ότι θα μας είπαν, έτσι μας είπαν ότι θα πάρουμε χρήματα. Χαρτιά στείλαμε, στην Αθήνα ξαναστείλαμε χαρτιά, λεφτά δεν είδαμε ποτέ. Ποτέ, μόνο αυτά τα 6-600 που πήραμε. Έμφυα σας στείλανε. Βεβαίως και έμφυα. Γιατί μας βγάλανε το έμφυα που μας τάξαν για ένα χρόνο, δεν θα πληρώνουμε έμφυα, δεν θα πληρώνουμε νερό, ΔΕΗ, όλα αυτά είναι, όλα τα πληρώνουμε. Και ΔΕΗ πλήρωσα και το έμφυα πλήρωσα και τα πάντα πληρώνω. Τα πληρώνω. Έμφυα δεν πληρώνω, δεν υπάρχουν χρήματα για όλα αυτά τώρα. Οι πλημμυροπαθείς είμαστε στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης, Σπανιές. Είμαστε ακριβώς απέναντι από την εκκλησία. Αυτό είναι το σπίτι, ισόγειο. Είναι κατεσταμένο πλήρες. Μπείτε να δείτε μέχρι που έχει φτάσει η στάθμη του νερού. Όλα κατεσταμένα. Φεύγουν ντουβάλια. Μπρίζες. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μένει κάποιος εδώ πλέον? Αυτή τη στιγμή δεν μείνει κανένας εδώ πέρα. Δεν μπορεί να μείνει άνθρωπος εδώ μέσα. Όπως βλέπετε και από εδώ. Εκεί, ως εδώ ήταν το νερό που βλέπουμε. Το νερό έχει φτάσει μέχρι εδώ πάνω. Μάλιστα. Και για ελάτε να δούμε και το υπόλοιπο. Και συνεχίζουμε από εδώ. Εδώ στην κουζίνα για πάμε. Η κουζίνα είναι πλήρη καταστροφή. Ψυγεία που είχαν πέσει κάτω, κουζίνες, πλητήρια όλα έχουν πέσει κάτω. Αυτό εκεί πάνω το μαύρο τι είναι? Αυτό το μαύρο είναι η μούχλα που έχει βγάλει. Μούχλα. Μούχλα, ναι. Μάλιστα. Για καθίστε εδώ μπροστά να σας βλέπουμε. Και τι γίνεται τώρα, πήρατε χρήματα? Πήραμε ό,τι μας δώσαν 2.200 ευρώ. Αυτά πήραμε και ακόμα μας ζητάνε χαρτιά και στέλνουμε χαρτιά και ξανά χαρτιά και μας είδε και έφερε να πλώσουμε και τον έφερε από πάνω. Για το σπίτι αυτό? Για το σπίτι αυτό. Το οποίο δεν βρίσκει κανένας πλέον. Εσείς που μένετε τώρα? Εγώ αυτή τη στιγμή νοικιάζω ψάλλο με τους φιλικούς. Σας δίνουν επίδομα? Με δίνουν ένα επίδομα 100 ευρώ. Και πληρώνω 250.